Για να μην μακρηγορώ, θα σας διαβάσω σήμερα από όλον αυτόν τον όγκο των κειμένων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, το έξοχο άρθρο του Στάθη, του Σταυρόπουλου, στην Ελευθεροτυπία βέβαια, επίλογος για ένα βιβλίο. Υπάρχει μια μικρή που τίνει διαρκώς να μεγαλώνει, σέκτα αποδομητών ιστορικών στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες. Ο μεταμοντερνισμός άλλωστε είναι μία από τις επικρατούσες, παρότι σε ευθύνουσα πλέον πορεία στη Δύση, σχολές σκέψης, ρεύματα. Αριστερής κατά μέρος καταγωγής ο μεταμοντερνισμός εύκολα προσαρμόστηκε κατά το πλείστον στα φιλελεύθερα κελεύσματα και με ζέση άρχισε να καλύπτει και εμπολής να εκφράζει την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης, όσον έχει ανάγκη αυτή η τελευταία από ιδεολογίες και τις πρακτικές της νέας τάξης. Υπ' αυτήν την έννοια, πολλοί από τους αποδομητές βρέθηκαν απολογητές με παρεμβάσεις τους στο δημόσιο λόγο, ακόμη και των πολέμων που εξαπέλυσε ή υποδάβλησε ή δημιούργησε ο ιμπεριαλισμός τα τελευταία χρόνια με κορυφαίους εκείνους επί την Σερβία και το Ιράκ. Κορυβαντιούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα στην Ελλάδα εναντίον της Σερβίας όταν πέφτανε οι μπόμπες στο Βελιγράδι. Να μην το λησμονούμε αυτό. Καθόλου μακριά από τις εξουσίες συνεχίζει ο Στάθης στην Ελευθεροτυπία. Καθόλου μακριά λοιπόν από τις εξουσίες εθνικές και υπερεθνικές, οι αποδομητές συχνά απολαμβάνουν εντός εισαγωγικών ανάθεση έργων και στις τέχνες και στα γράμματα και στην επικοινωνιακή πολιτική, ξεπέφτοντας συχνά στο επίπεδο της προπαγάνδας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες, κρατικές επιδιώξεις και διακρατικές σχέσεις. Απότοκο ενός τέτοιου πλέγματος υπήρξε το δυσώνυμο βιβλίο της ιστορίας για την έκτη Δημοτικού. Η σύλληψη του βιβλίου αυτού έγινε ύστερα από διακρατική συμφωνία της Ελλάδος και Τουρκίας, Γιώργος Παπανδρέου, Ισμαήλ Τζεμ, στις 4 Ενδεκάτου 2000. Έχει δημοσιευθεί, είναι ο νόμος υπαριθμών 2929, τον έχω εδώ τον νόμο, της 27 Ιουνίου, το φύλλο της Ευμένης Κυβερνήσεως, 142, τεύχος πρώτο βέβαια, της 27 Ιουνίου 2001. Το νόμο τον υπογράφει βέβαια ο πρόεδρος Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και οι υπουργοί προσυπογράφουν ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο υπουργός εξωτερικών, πολιτισμού ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων ο Πέτρος Ευθυμίου και τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης και ο Ρέπας. Λοιπόν, και το έχει θεωρήσει βέβαια ο κύριος Σταθόπουλος που ήταν ο συνάδελφος που ήταν ο καθηγητής που ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην εποχή εκείνη. Λέω λοιπόν, φίλες και φίλοι, η συμφωνία αυτή, ανοίγω παρένθεση δηλαδή, στο άρθρο 1, περίπτωση Ι της τρίτης παραγράφου, λέει το εξής: τα μέρη θα συνεργάζονται στην παρουσίαση της ιστορίας, της γεωγραφίας, του πολιτισμού και της οικονομίας της άλλης χώρας, ιδιαίτερα στα σχολικά βιβλία. Με αυτόν τον στόχο θα συστήσουν μια μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα ανταλλάξει και θα μελετήσει τα σχολικά βιβλία για να προτείνει τη διόρθωση των ανακριβιών. Κοιτάξτε κάτι. Τόνισα και άλλες φορές και σε αυτό εδώ το μετερίζει και από αυτήν εδώ τη θέση, αλλά και από όπου μου δίδεται η ευκαιρία. Η δική μου η ένσταση είναι η εξής. Σε αυτήν την πολυάνθρωπη επιτροπή είχα θέση.
είχα θέσει να είμαι μέλος. Και λόγω γνωστικού αντικειμένου, επισήμως αναγνωρισμένου ως πανεπιστημιακού δάσκαλου, του οποίου αυτή είναι η ειδικότης, αλλά και το γεγονός ότι και τουρκικά γνωρίζω, νομίζω τα μέλη της Επιτροπής ήξεραν τουρκικά ή τα τουρκικά που ήξερα εγώ, τα γνώριζαν, δεν γνώριζαν τουρκικά. Και έχω διδαχθεί την ιστορία, εκτός το ότι τη διδάσκω, την έχω διδαχθεί εξαπαλώνων ήχων από τουρκικά βιβλία, στην Τουρκία. Διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα μειωνοτικά σχολεία διδάσκονται ιστορία η οποία έχει γραφεί σε τουρκικά. Είναι η επίσημη τουρκική ύλη των τουρκικών δηλαδή σχολείων, διδάσκονται και τα μειωνοτικά. Σε ιστορία, γεωγραφία, τη γλώσσα, την τουρκική και διάφορα άλλα μαθήματα που γίνονται στα τουρκικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είχα λόγο. Το ότι επιμελώς έχω μείνει εκτός επιτροπών αυτών, λέει πολλά πράγματα. Λέει πολλά πράγματα. Και μπορώ να πω η εκπαραθέρωσή μου αυτή είναι χαρακτηριστική του υποβολημιαίου, το οποίο άλλωστε, δηλαδή του πονηρού σκοπού που είχε η συμφωνία αυτή, διότι ασφαλώς η δική μου η ένσταση δεν είναι μόνο εντός της Επιτροπής, αλλά από το 1980, όταν ο καθηγητής μου, ο Τάρκ Ζαφέρ Τούναγια, και ο οποίος είναι μυθικό πλέον πρόσωπο για την Τουρκία, το τονίζω και για πολλωστή πάλι φορά, με είχε καλέσει σε ένα συνέδριο εκεί, το τελευταίο που πήγαινα πριν την Χούντα του Ευρέν, μερικούς μήνες πριν από το Ευρέν. Εκεί εγώ δεν έχω το στόμα μου στην τσέπη μου, ξέρω και το χρησιμοποιώ, και η ανακοίνωσή μου και οι παρατηρήσεις μου ήταν ευθύβολες, που μου είπαν συνάδελφοι της δικής μου ηλικίας. Μου λέγανε, κοίταξε καλά, αν αυτά τα πεις ξανά πάλι στην Τουρκία, δεν βλέπουμε το κεφάλι σου πάνω στους ώμους του να στέκονται. Δηλαδή μου είπαν ότι βλέπω ότι κινδυνεύεις, γελώντας. Γιατί? Διότι η συμφωνία που έχει υπογραφεί με τον Τζέμ και τον Παπανδρέου είναι προφανές ότι είναι μονομερής. Δεν είναι ετεροβαρής, είναι... δεν είναι αμφωτεροβαρής, είναι ετεροβαρής σε βάρος της Ελλάδος. Δηλαδή η Ελλάδα καλείται να δεχθεί όλες τις παρατηρήσεις της τουρκικής πλευράς. Το έχουμε πει πολλές φορές και ο ίδιος ο Παπανδρέου το έχει επισημάνει σε μέλη της Επιτροπής που κατόπιν τούτου παραιτήθηκαν. Ή έτσι διαδίδεται τουλάχιστον, είναι γνωστό, ίσως παρικούντας στην Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, ακολούθως, λέει ο Στάθης στην Ελευθεροτυπία, η συγγραφική ομάδα της κυρίας Ρεπούση ανέλαβε τη συγγραφή του έργου, το οποίο τελείωσε επί διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας και επί υπουργείας της κυρίας Γιαννάκου, η οποία το υπερασπίστηκε με αξιοθαύμαστο προσωπικό σθένος, άγριες θεσμικές παρεκτροπές, κουτοπονηριές, τακτικισμούς και φανατισμένο νεοφιλελεύθερο δογματισμό. Το εγχείρημα ήταν εξ αρχής υπονοβμένο. Αναγκασμένη να υποταχθεί σε πολιτικές εντολές και προτεραιότητες η επιστήμη, βρέθηκε σε δεύτερη μοίρα, με αποτέλεσμα πραγματολογικά και μεθοδολογικά λάθη, τα οποία διαπιστώθηκαν στην αρχή με έκπληξη και στη συνέχεια πανηγυρικώς από πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ των, και των οποίων λαθών ο αριθμός υπερεύαινε κάθε ιστορικό και ανεκτό προηγούμενο. Όμως, το θλιβερό αυτό αποτέλεσμα αβάσταχτα επιβάρυναν οι ιδεολειψίες των αποδομητών. Η άποψη για στρογγύλωμα των τραγωδιών, ώστε να μην αναπαράγεται το μίσος εντός εισαγωγικών, οδήγησε σε κωμικοτραγικές διατυπώσεις, πασπαλισμένες με ιστερικές μονομανίες φεμινιστικού τύπου, που κατέληγαν να εξισώνουν τον Παπαδιαμάντη με κάποιαν Φερφερέν, σιγά μη συγκρατήσω το όνομα, λέει ο Στάθης, και τον Καραϊσκάκη με τη σέλα του αλόγου του. Το βιβλίο κατάφερε να συγκεντρώσει στο σώμα του την αντιεπιστημονικότητα, τις ιδεολογικές μονομανίες, τη διαστρέβλωση, την ξηρή, αφόρητα ξηρή αφήγηση και κυρίως το εξής ανακόλουθο. Η δομή του, που θα μπορούσε να θεωρηθεί αρετή, αναφερόταν σε σπουδαστές και όχι σε παιδιά του δημοτικού. Είναι γι' αυτό που είπαμε εξ αρχής, το βιβλίο αυτό απορρίπτεται και τον εξής βασικό λόγο. Μεθοδολογικά
από πλευράς δηλαδή παιδαγωγικής αν το πάρετε ή διδακτικής της ιστορίας, είναι απρόσφορο για μαθητές 11 και 12 χρονών. Δηλαδή απορρίπτεται μόνο από αυτό. Η πρώτη κριτική και η αποστομωτική κριτική την οποία μπορεί να κάνεις ως γνωρίζουν το αντικείμενο.